Αιγέρ City ήταν ένα, μια παρότρινση για να σηκωθεί η Ελλάδα στο ύψος της. Και νομίζω ότι έφτασε αυτό το μήνυμα από τα πρώτα αποτελέσματα. Το δεύτερο είναι το χαστούκι στο μάγουλο της κυρίας Κανέλη, η οποία η κυρία Κανέλη ισχυρίζεται ότι χαστούκισαμε την Ελλάδα. Εμείς από την άλλη έχουμε πάρει πάμπολα μηνύματα, το οποίο λέει ότι το χαστούκι το έδωσε όλη η Ελλάδα. Και μας είπαν καλά, καλά έκανε, διότι αυτή η κυρία ήταν πολύ θρασής και δεν ήταν η πρώτη φορά και πιστεύω δεν θα είναι και τελευταία. Όχι! Δεν είναι ωραίο θέαμα να βλέπεις έναν κύριο να ρίχνει νερό σε μια κυρία ή να ρίχνει φάπες σε μια άλλη κυρία. Δεν έχει να κάνει με κόμμα. Την κυρία Κανέλη να λέει στον Άργη Ριντινόπουλο θα σε σφάξω. Πολύ chic, κομψό. Εσείς ως γυναίκα πώς το είδατε όταν το πρώτο είδατε? Δεν είμαι από τις φεμινίστριες με τις τρίχες στα πόδια και στις μασκάλες και τα. Αυτές υποστηρίζουν ότι θέλουν ισότητα, δεν θέλουν. Πώς βγαίνουν και λένε λοιπόν χτύπησε μια γυναίκα, αφού θέλουν ισότητα. Ο κύριος Κασιδιάρης δέχθηκε μια προσωπική επίθεση. Ήταν προγεγραμμένο αυτό να γίνει και πιστεύω ότι κάθε άνθρωπος με αξιοπρέπεια αντιδρά έτσι, είτε ο άλλος είναι γυναίκα ή άντρας. Τι πάει να πει? Αν μπορώ εγώ να σε προσβάλλω εσένα και εσύ να καθίσεις να το δεχτείς και δεν μου αστράψεις μία. Και δεν είναι αυτό. Επετέθηκε πρώτα η κυρία Κανέλη και πήγε να την αποφύγει ο κύριος Κασιδιάρης. Και μην ξεχνάμε ότι η κυρία Κανέλη είναι εύρωστη και πήγε προς το μέρος του και αν τον έριχνε κάτω θα γινόταν και ρεζίλι το παιδί, ας πούμε. Γιατί εντάξει είναι δυνατός, αλλά και ένας άντρας μπορεί να σηκώσει τόσα κιλά βάρος. Δεν μπορεί να σηκώσει πάνω από αυτό που μπορεί, οπότε καταλαβαίνετε, ήταν δύσκολη θέση του. Όχι! Αν τυχόν είσαστε εσείς στη θέση του κυρίου Κασιδιάρη και γινόταν παρόμοια πρόκληση, όπως το λέτε εσείς, τι καταγγέλλετε, έτσι, θα αντιδρούσατε κι εσείς το ίδιο? Αν ήμουν εγώ η προκλητική και του έκανα με μια εφημερίδα Χρυσή Αυγή στη μούρη του μια μπούφλα, όπως έκανε η κυρία Κανέλη, θα είχε κάθε δικαίωμα ο αριστερός μου την αστράψει. Αλλά εμείς δεν σηκώνουμε χέρι ούτε σε άντρες ούτε σε γυναίκες χωρίς να μας έχουν προκαλέσει. Εμείς σηκώνουμε χέρι μόνο από τη στιγμή που υπάρχει πρόκληση. Όταν σε κανιβαλίζουν, ξεπερνάς και τα όρια σου. Και προφανώς ο κύριος Κασιδιάρης ξεπέρασε τα όρια του. Θα κάνατε ποτέ παρέα με την Λιάνα την Κανέλη ή με την κυρία Δούρου? Λοιπόν, θα σου το πω. Με την Λιάνα Κανέλη κάναμε αναγκαστικά παρέα, διότι είναι μακρινή συγγενής μου. Δεν το γνωρίζαμε αυτό. Ναι, όταν ήμασταν παιδιά, παίζαμε στην άμμο στην παραλία στη Βουλιαγμένη με την αδερφή της και τον πατέρα της και τη μητέρα της. Όλα αυτά που λέει είναι παραμύθια. Έρχεται από ένα μεγάλο αστικό περιβάλλον. Την είχαμε δει σε ένα από αυτά τα κλαμπ και της μίλησε ο πατέρας μου και έκανε ότι δεν τον ήξερε. Τι να πω. Λοιπόν, επιλογή δεν θα την έκανα παρέα. Την έκανα όμως εκ των πραγμάτων, καταλάβατε. Μεγαλώσαμε σχεδόν μαζί όταν ήμασταν μικρά. Σε ποια ηλικία, αν επιτρέπετε? Μικρά. Εγώ αυτή είναι και μεγαλύτερη μου λίγο. Μακρινά ξαδέλφια. Τώρα από την πλευρά της μητέρας της θα σας γελάς, ούτε εγώ έχω καταλάβει καλά-καλά. Αλλά κάναμε παρέα οι γονείς μας δηλαδή. Σήμερα θα υπήρχε περίπτωση να ξανακάνετε παρέα, δηλαδή αν έκανε μια προσέγγιση? Δεν νομίζω να επιθυμεί. Σας είπα, με τον πατέρα μου που την είχαμε δει πριν χρόνια σε ένα από τα κλαμπ, τη χαιρέτησε ο πατέρας μου και αυτή κανένας δεν τον ξέρει. Οπότε δεν είναι θέμα να θέλω εγώ να κάνω παρέα μαζί της. Δεν θέλει. Η κυρία Κανέλη. Για εσάς είπαν ότι το δαχτυλίδι που φορούσατε όταν πήγατε στην ορκομοσία της Βουλής έχει το γερμανικό σταυρό πάνω και μάλιστα εκτός των άλλων αξίζει και πολλές χιλιάδες ευρώ. Κάνει 787 ευρώ. Εγώ δεν το πήρα τόσο καθότι είναι αντίγραφο. Δεν έχει αυτή την τιμή. Εγώ το είχα πάρει 3 εκατοστάρικα. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Και να σας πω και κάτι. Και 785 ευρώ να μην έκανε και 1785 να έκανε. Εγώ προσωπικά δεν έχω φάει από το κρατικό κορβανάκι. Δεν τα έχω κλέψει από κανέναν. Ναι. Από το δαχτυλίδι που λένε ότι είσαστε γερμανόφιλοι, ότι ακολουθείτε ναζιστικές προπαγάνδες και όλα αυτά. Τι έχετε να απαντήσετε σε αυτούς που τα λένε? Δεν αντιλαμβάνομαι πως είμαι εγώ ναζιστής και αυτοί είναι Έλληνες. Όχι, λένε ότι είσαστε θειασότες του Χίτλερ, ότι θαυμάζετε τον Χίτλερ ως πρόσωπο, ως προσωπικότητα. Θειασότες. Και... Ακούστε να δείτε, η ιστορία θα κρίνει, δεν έχει κριθεί ακόμη. Ήταν ένας μεγάλος άντρας και μέχρι εκεί. Αν θέλουμε να κάνουμε ιστορική συζήτηση, αν θέλουμε να κάνουμε πολιτική, αν ζούσαμε εμείς το 1940, θα πολεμάγαμε και τους Ιταλούς και τους Γερμανούς και τους Βούλγαρους και όποιος τέλος πάντων επιτεθεί εναντίον της χώρας μας. Με κράνη και με ρόπαλα η μόνη στιγμή που θα μας δούνε είναι όταν κάνουμε συγκεντρώσεις και επειδή είμαστε το μοναδικό κόμμα.
που δέχεται αντισυγκεντρώσεις, πρέπει να περιφρουρήσουμε τον κόσμο μας. Τώρα, το επειδή φάγανε ξύλο, δεν φταίμε εμείς. Ας ήταν πιο δυνατοί να δέρουν εμάς, δεν μπορούν να μας δίνουν. Στο κόμμα πότε μπήκατε, νωρίς, είσαστε μικροί, ας πούμε, ή αργότερα. Στο κόμμα, να σας πω, τώρα τον Νοέμβριο κλείνω 25 χρόνια έγγαμου βίου. 2-3 χρόνια πριν είχα γνωριστεί με τον σύζυγό μου και είχαμε γνωριστεί γιατί είχαμε τις ίδιες απόψεις, ήμασταν στο ίδιο μετερίζει και αγωνιζόμαστε για την πατρίδα και για την Ελλάδα. Και φίλες που ξέρουν ότι είμαι Χρυσή Αυγή, μάθανε εκ των υστέρων τέλος πάντων και τους ξύμισε, δεν πειράζει, αλλά έχω κερδίσει και πολύ περισσότερους και μάλιστα άνθρωποι οι οποίοι επειδή στο προσωπικό μου περιβάλλον δεν διαφημίζομαι ούτε ποια είμαι ούτε με τι ασχολούμαι. Αν έρχονταν η κόρη σας και σας έλεγε ας πούμε στην ηλικία 19-20 θα ψηφίσω Κουκουέ ή ΣΥΡΙΖΑ, τι θα κάνατε? Αυτό δεν υπήρχε περίπτωση και θα σας πω γιατί. Έχοντας τον Νίκο τον Μιχαλολιάκο για πατέρα και εμένα για μητέρα, χωρίς ποτέ να τις έχουμε κάνει προπαγάνδα, γιατί πέρασε κάποιες ανησυχίες όταν ήταν πιο μικρό. Το παιδί έχει αυξημένο IQ, έχει νοημοσύνη, είναι πανέξυπνη. Η κόρη μου είναι το κάτι άλλο. Δεν υπήρχε περίπτωση λοιπόν να ψηφίσει κάτι άλλο. Να σας έφερε γαμπρό έναν αριστερό. Δεν ξέρω τι να σας πω. Αυτό πρέπει να ρωτήσετε την ίδια. Εγώ ότι αν είναι κάποιος αγωνιστής, εντάξει, να βάλουμε, ας πούμε, να κάνουμε πέτρα την καρδιά μας, να το αποδεχθούμε.